Τελείωσα το κομμάτι μπρος πίσω, είμαι έτοιμος να ανοίξω τις τρύπες που θα περνάει διαμπερές μια ασφάλεια για να ασφαλίζει και τη βίδα και από τη μεριά του τόρνου του κυβωτίου ταχυτήτων, και τώρα πρέπει να γίνουν ακριβώς αυτές τις τρύπες. Εδώ είναι το απόθεμά μας. Thank you.
Αφού σημάδεψα, θα βάλω ένα τρυπάνι 4 mm για να κάνουμε τις τρύπες. Πολύ ωραία. Thank you.
σιγά σιγά. Go down easy easy, για να μην έχουμε κανένα παρατράγωδο, να βγουν σωστές οι τρύπες. Δεν βιαζόμαστε. Πάμε από εκεί. Το βάλα πάνω να το καθαρίσω λίγο, να το γυαλίσω.
έτοιμο το κομμάτι, το οποίο θα μπει εδώ κάτω, όπως είπαμε, θα καθαρίσω λίγο μέσα. Εγώ τώρα θα βάλω βίδες, όχι πύρους. Ελπίζω να ταιριάξουν. Για να δω και από την άλλη μεριά. Παίζει ρόλο ποιο θα έχει κοπεί ευθύγραμμα. Γιατί να είναι χειρότερα. Το έχουν τρυπήσει οι Κινέζοι λάθος. Δεν είναι ευθύγραμμα. Εδώ κόπηκε ευθεία γιατί ήταν στη φρέζα. Το κάθετο. Ένα τικ θέλει τώρα. Και αυτή είχαν βάλει την πρώτη μου πύρο, οπότε πήγαινε όπου ήθελαν αυτοί. Αυτό που ακούτε είναι το κομπρεσεράκι. Ο πρώτος τόνος που είχα πάρει από τους Ιταλούς, το ίδιο κόλπο είχε εδώ. Ενώ ο Βερμάκ ήταν πιο περιποιημένος, δεν ήταν τόσο χαλιά. Θα βάλουμε μπρος.
μέσα. Κακό δεν κάνει. Τέλος πάντων, εγώ θα βάλω το βίντεο για να μπορώ να το βγάλω μέχρι να φτιάξω την έξοδο. Γιατί μπορεί να θέλει και περιστροφή εδώ, και μάλλον αυτό θέλει. Έχουν τρυπήσει όπου θέλουν. Χειρότερα είναι από εδώ. Είχαν και αυτό τον πύρο από την άλλη μεριά. Τέλος πάντων, θα το διορθώσουμε.
Για εμάς που τραβάμε και βίντεο τα έργα μας, είναι δύσκολο να χειριζόμαστε την καθαρή κάμερα και τα λάδια που έχουμε όλη την ώρα στα χέρια. Για πάμε στο πίσω μέρος. Αυτό που σας έλεγα. Χθες ότι θα βγει ο άξονας εδώ έξω που θα προσαρμοστεί μια προέκταση, το γρανάζι αναλόγως, θα δούμε τώρα, να το βάλουμε λίγο μπρος.